Να, που μπήκε και ο Αύγουστος, ο μήνας που εδώ στην Ελλάδα όλοι φεύγουμε για να πάμε κάπου αλλού και να ξεκουραστούμε, για να βλέπουμε λιγότερο κόσμο. Στην πραγματικότητα, φεύγουμε από την Αθήνα, από το κλεινό Νάστι, και πάμε σε πολυσύγναστα νησιά, όπου συναντάμε τους ίδιους Αθηναίους που συναναστευόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαστε λίγο βιτσιόζοι οι Έλληνες, δηλαδή την ξεκούραση τη θεωρούμε κάπως περίεργα, παιδί μου. Τη θεωρούμε με πολύ διασκέδαση, με ξενύχτη και όχι τίποτα άλλο, ένα μυστήριο πράγμα. Όταν πάω να κάνω γύρισμα στο οίκημα, κάποιος το βάζει μουσική. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε εσείς, ακούγεται λίγο ο Μητροπάνος και όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να ακούγεται πολύ περισσότερο το YouTube να το πιάσει και να ζητάει πνευματικά δικαιώματα. Και να μην φταίω εγώ, να φταίει κάποιος άλλος. Όμως, επειδή πρωινιάτικα οι συνεργάτες μου έστειλαν ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι από την πολύ αγαπημένη αληθινή μου φίλη, την Δέσποινα, την Τζαβουσή, που μου εύχεται καλό μήνα να έχουμε με πολύ αγάπη. Και το τηλέφωνο μαζί. Εντάξει, χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Θα δω πότε θα κάνω γύρισμα. Την αληθινή μου φίλη, τη Δεσποινούλα, που μου εύχεται να έχουμε καλό μήνα με υγεία πάνω απ' όλα και να μας προσέχει η Παναγίτσα. Μιας και αυτός ο μήνας έχει μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές. Αναφέρομαι στο 15 Αύγουστο και στη γιορτή της Παναγίας. Όμως να μην μακρηγορώ, εγώ θέλω να δούμε το βιντεάκι και να σας αποκαλύψω πόσα τελικά ήταν τα κεράσια που έριξα στο δοχείο. Θα σας αποκαλύψω τον αριθμό των κερασιών και επίσης θα σας πω ποιος ή ποια ήταν η τυχερή που μάντεψε τον ακριβή αριθμό κερασιών που εγώ έριξα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και σε λίγο τα ξαναλέμε. 58, 60, 62, 64, 65, 66. Βλέπετε, τα μέτρησα ενώπιον σας και έριξα μέσα σε αυτό το δοχείο 66 κεράσια. Τα κεράσια ήταν 66. Και σας είπα, με μια ελαφριά απόκληση, ένα με δύο κεράσια, αν μου στείλετε τον αριθμό, πολύ κοντά δηλαδή να είστε, εγώ θα σας δώσω τα δωράκια και τα τρία δωράκια. Δεν θα τα δώσω σε τρεις διαφορετικούς τυχερούς ή τυχερές. Όχι. Γι' αυτό η φίλη που πραγματικά κέρδισε τα δωράκια έχει προσπαθήσει αρκετές φορές και σε άλλα παιχνίδια, αλλά δεν είχε προλάβει, ενώ αυτή τη φορά ήταν η πρώτη που πιο γρήγορα και πιο σωστά απάντησε. Αναφέρομαι στην Στέλλα Αναστασοπούλου που γράφει: «Αντώνη μου, καλημέρα. Νομίζω ότι τα κεράσια είναι 65. Και όποιοι δεν πιστεύουν, για να υπάρχει και αξιοπιστία, μπορείτε να κοιτάξετε κάτω από το βίντεο που σας ρωτούσα για τον αριθμό των κερασιών και να δείτε ότι ήταν η πρώτη που απάντησε σωστά. Τα κεράσια ήταν 66, αλλά η Στέλλα ήταν η πρώτη από όλους, μετά απάντησαν και άλλοι, 67 κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, 64 κάποιος άλλος. Η Στέλλα όμως ήταν η πρώτη από όλους που απάντησε σωστά, σχεδόν κοντά, 65 κερασάκια». Ναι λοιπόν Στέλλα, με αυτά τα 65 κερασάκια εγώ θα σας φτιάξω την πιο καταπληκτική μαρμελάδα. Η μαρμελάδα κεράσι άλλωστε είναι η αγαπημένη τόσο των μικρών αλλά και των μεγάλων. Και Στέλλα φίλη μου, ποιος τη χάρη σου. Κοίταξε, κέρδισες αντιλιακό, κέρδισες τη βερμουδάρα σου, κέρδισες και άλλη βερμουδάρα. Μιλάμε, έκανες καλό σεφτέ καλοκαιρινό. Από σένα όμως, όπως και από όλες τις φίλες και φίλους, το επαναλαμβάνω συχνά πυκνά, περιμένω μέσα σε 7 ημέρες να μου στείλεις τα στοιχεία σου, που σημαίνει όνομα τεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας οπωσδήποτε, γιατί πάντα
μας το ζητά το ταχυδρομείο. Εντάξει, θα σου στείλουμε πρώτα ένα γραμματάκι με ένα κωδικό, θα ανοίξεις το γράμμα και θα γράψεις σε κάποιο μήνυμά σου κάτω από κάποιο βιντεάκι τον κωδικό που σου στείλαμε και αυτό θα σημαίνει ότι η διεύθυνσή σου και τα στοιχεία σου είναι αληθινά, τσεκαρισμένα για να σου στείλουμε το κουτί με τα δωράκια σου. Όχι ένα, όχι δύο, τρία λέμε δωράκια. Να ευχηθώ σε όλες τις φίλες και φίλους του καναλιού μας να έχουμε καλό μήνα με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί εμένα ο μήνας ξεκίνησε πολύ περίεργα, με τρομερό πονοκέφαλο. Τώρα με βλέπετε και λίγο κάπως, γιατί είμαι χαπακομμένος με κάποια χάπια για να μπορέσω να αντέξω και να κάνω και το γύρισμα. Θέλω όμως να σας ευχηθώ να έχουμε λοιπόν καλό μήνα, η Παναγίτσα να μας φυλάει και όσα προβλήματα και αν περνάμε να το παλεύουμε με αισιοδοξία. Και την αισιοδοξία τη βρίσκουμε συνήθως σε ανθρώπους που έχουν να μας την προσφέρουν όταν δεν μιζεριάζουν ήδη. Διότι αν πέσει σε μίζερο άνθρωπο, μιζέρια θα σου βγάλει. Και πριν σας δείξω φιλή στη Μούρη, πρωτομοιάτικα δεν πρέπει να σας γλυκάνω. Είπαμε, έρχεται συνταγή για μαρμελάδα, αλλά υπάρχει συνταγή και στο κανάλι μας για καταπληκτικό ρεβανί Βέρειας. Ναι, το έφτιαξε χθες το βράδυ. Κοιτάξτε. Αχ, πώς μου σχομυρνάει. Είμαστε χαχείο, μιλάμε. Πω πω πω. Φτιάξτε το. Είναι στο κανάλι μας η συνταγή και είναι πανεύκολη. Απλά να θυμόσαστε, μην μου βάζετε πάρα πολύ σιρόπι. Εγώ, βρε παιδί μου, παρόλο που στη συνταγή λέω πόσο περίπου σιρόπι να βάλω, το βάλω πάντα λίγο περισσότερο για να το κάνω πιο σιροπιαστό. Φίλοι στη Μούρη.